Зачем эта война? Зачем? Столько строили, строили, жили в мире, в согласии. А сейчас все, вот все как-то одним махом все развалять. Η Αλεξάνδρα εγκατέλειψε την πόλη της, η οποία βρίσκεται λίγο έξω από τον Ντόνετσκ. Έφυγε με μια βαλίτσα στο χέρι, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της και την εγγονή της. Οι άντρες της οικογένειας έμειναν πίσω να πολεμήσουν. Κάθε πρόσφυγας και μια ιστορία πόνου. Θέλω να πω ότι θέλω ειρήνη. Θέλω να μου γυρίσω. Ничего не хочу. Στο νότιο και ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας δεν αντέχουν πλέον ούτε αυτοί που αποφάσισαν στην αρχή του πολέμου να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εβακουήρωσαν τον город Бахмут, εβακουήρωσαν Краматорск, εβακουήρωσαν Покровск. Очень большое количество людей было. Потом пошел небольшой спад и сейчас опять начинается опять большое количество людей. Η στιγμή του αποχαιρετισμού πάντα δύσκολη τόσο για τους μεγάλους όσο και για τα μικρά παιδιά τα οποία ζουν μακριά από το σπίτι τους χωρίς να ξέρουν το γιατί. Зараз росіяни, да, там кожен день обстріли йдуть, по хатам ходять. Тому ми зібрали дітей, рішили пока в более безопасное место поїхати. Την ανάγκη να συνεχιστεί κοινή προσπάθεια στήριξης των προσφύγων, επεσήμανε η πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου, η οποία επισκέφτηκε προσφυγικές ζωμές στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας. Να σταματήσει αυτή η φρικαλαιότητα και να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι. Λέγοντας ότι σε αυτή τη διαδικασία η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τους Ουκρανούς πρόσφυγες.